και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα φαφλατά. Εσύ είναι αυτά που λες. Κοκκάκο! Τι σε συνδέει λοιπόν με το ξύπνο Βασίλη? Τι με συνδέει με αυτός? Όχι, εγώ ξέρω μία ιστορία πίσω από αυτό. Ξέρω μία ιστορία, λοιπόν, μου έχουν πει το εξής. Ότι δέχτηκες πριν πολλά χρόνια ένα τηλέφωνο για μία συνεργασία. Και έχεις πει σε παλαιότερη συνέντευξη ότι ήταν ατάκα, σου ήρθε στο μυαλό αυτή η σκηνή λόγω της χαράς της συνεργασίας. Άκου τώρα. Με τη Δήμητρα Χαλάνη. Έχουμε ψάξει, Νίκο, μην νομίζεις. Ναι, πώς το συνέδεσες, λοιπόν, όταν εγώ είχα πλησιάσει τη Δήμητρα Χαλάνη, ήμουν 23 χρονών, της είχα δώσει κάποιους στίχους, μου είχε πει εγώ κάτι θα τους κάνω αυτούς τους στίχους. Είχαν περάσει κάποιοι μήνες, την είχα πάρει ένα τηλέφωνο, μου ξαναείπε εγώ κάτι θα τους κάνω αυτούς τους στίχους, λέω καλά εντάξει, καληνύχτα σας. Και ξαφνικά μήνες μετά με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει έλα Νίκο, η Δήμητρα Χαλάνη είμαι, μου επιτρέπεις να δώσω, άκου τώρα, μου επιτρέπεις να δώσω τα χάρτινα στον κύριο Σούκα να τα μελοποιήσει. Και έλα και από το σπίτι να σου πω τι σκοπεύω να κάνω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ κύριος, δηλαδή, βεβαίως πώς, εννοείται. Σας επιτρέπω. Και μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, έκανα κάτι τέτοια, ναι. Δηλαδή, χτυπιόμουν σε όλο το σπίτι, ανέβαινα στους καναπέδες, κατέβαινα στα κρεβάτια, ούρλιαζα. Ήταν για μένα ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Ήταν η αρχή. Ήταν η γαλάνη. Ναι, ήταν. Αλλά και ήταν και η δική σου πλέον πολύ δυναμική αρχή, την οποία εξακολουθεί και είσαι πάρα πολύ δυναμικός.